Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω απαντήσει όλα αυτά, βέβαια. Κάποιους προβληματισμούς θα θέσω και από την εμπειρία μου 6 χρόνια ως αντιπρόεδρος της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα σήμερα θα πρέπει να ικανοποιεί 3 πυλώνες, 3 στόχους, οι οποίοι είναι αντικρουόμενοι. Ο ένας στόχος είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος. Ο άλλος στόχος είναι η οικονομική ενέργεια και η αποδοτική ενέργεια, αφού η ενέργεια αποτελεί βασική συνιστόσα κάθε αγαθού το οποίο παράγεται. Και τρίτον, η ενέργεια η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Δεν δημιουργεί δηλαδή μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το ερώτημα είναι αν η αγορά μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις 3 προϋποθέσεις, οι οποίες ξαναλέω είναι αντικρουόμενες. Παραδείγματος χάρη, μπορεί οικονομικά το συστήματος να μην συμβαδίζει με την μεγάλη δίζηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ή μπορεί η ασφάλεια λειτουργίας να μην μπορεί σήμερα να ικανοποιηθεί 100% από τη σημερινή τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πώς η αγορά μπορεί να καλύψει αυτούς τους 3 στόχους θέλει σοβαρή σκέψη και δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά. Ας πάμε στο θέμα της οικονομίας, το οποίο τα άλλα 2 θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να καλυφθούν από κανόνες αγοράς. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να αφήσουμε την ασφάλεια του συστήματος να το λύσει η αγορά. Γι' αυτό και υπάρχουν παντού ρυθμιστικές αρχές οι οποίες επιβάλλουν κανόνες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήματος. Το θέμα της οικονομικότητας τώρα περιπλέκεται αρκετά από τους εξής λόγους. Ένας λόγος είναι ότι η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και είναι ένα αγαθό, μάλλον αναγκαίο για τη ζωή του ανθρώπου σήμερα. Και σαν τέτοιο, προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν αγοράς. Άρα λοιπόν χρειάζεται να προστατεύεται από πάλι κάποια ρύθμιση. Επιπλέον, οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι πολύ μεγάλες, χρειάζονται πολύ κεφάλαιο και είναι δύσκολο να γίνουν, να βρεθούν τέτοιοι σοβαροί επενδυτές. Επιπλέον, για να λειτουργήσει μια αγορά ενέργειας, χρειάζεται να υπάρχουν πολλοί παίκτες που ανταγωνίζονται σε αυτήν. Έτσι, βλέπουμε σήμερα στις περισσότερες χώρες να υπάρχουν μόνο 2-3 εταιρείες, οι οποίες τελικά καταλήγουν σε ολιγοπόλια ή το πρώην κρατικό μονοπόλιο να γίνεται ιδιωτικό μονοπόλιο. Τέλος, η λειτουργία του συστήματος περιέχει και μονοπωλιακές λειτουργίες και ανταγωνιστικές λειτουργίες. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να έχεις πολλαπλά σύρματα σε ένα δρόμο. Έχεις ένα δίκτυο. Το δίκτυο, λοιπόν, είναι μια μονοπωλιακή δραστηριότητα. Ενώ μπορούν να υπάρχουν πολλοί παραγωγοί οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Άρα, είναι μια πολύπλοκη λειτουργία, ένα πολύπλοκο σύστημα, στο οποίο η αγορά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αυτό περιπλέκεται ακόμη περισσότερο επειδή η ενέργεια χρειάζεται έναν μακροχρόνιο προγραμματισμό. Δηλαδή, αυτά τα οποία σκέφτεσαι σήμερα θα πρέπει να τα λειτουργήσεις για πολλά χρόνια μπροστά. Και αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2007, που ήμουν στη ΔΕΗ, οι εφημερίδες κάθε μέρα γράφανε ότι απειλείται blackout, ότι δεν έχουμε αρκετή ενέργεια. Και ήταν γεγονός. Άρχισαν λοιπόν να γίνονται διάφορες σκέψεις, σχεδιασμοί για το πώς θα μπορέσουν να έρθει ενέργεια γρήγορα. Άρχισαν να γίνονται εργοστάσια καινούργια από ιδιώτες, για και η ΔΕΗ απαγορεύεται να κάνει εργοστάσια πια. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι σήμερα όλα αυτά τα μεγάλα εργοστάσια λόγω της πτώσης του φορτίου ξέρετε ότι κοντεύουν να καταρρεύσουν και ο λόγος στον οποίο ζουν ακόμα είναι επειδή τους τροφοδοτεί η ΔΕΗ, ας πούμε, μέσω διαφόρων μηχανισμών εκτός αγοράς. Δηλαδή, η αγορά τελικά δεν καταφέρει να λύσει αυτό το πρόβλημα της ίδιας αγοράς. Πρέπει να τους ενισχύσει με μηχανισμούς ανάκτησης λειτουργικού κόστους και όλα αυτά τα οποία. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί παίρνουν κάποια χρήματα, λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι το βράδυ, ας πούμε, μέχρι τώρα
φτιάγαμε φυσικό αέριο πανάκριβο, ενώ θα μπορούσαμε και με λιγνίτη, για να είναι πολύ φτηνότερο σε αυτό, για να μπορούν να ζουν τα εργοστάσια, αφού δεν υπήρχε αρκετή κατανάλωση πια για να καλύψουν. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ισχυρίζονται ότι η αγορά σε αυτές δουλεύει κανονικά, δουλεύει επιτυχώς. Οι σκανδιναβικές χώρες, παραδείγματος χάρη, ισχυρίζονται ότι η λειτουργία της αγοράς έχει καταφέρει να μειώσει και τις τιμές. Μιλάμε και πάλι για άλλες χώρες με πάρα πολύ νερό, πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα πω ότι οι εμπειρίες οι οποίες διαβάζουμε είναι μεικτές. Τώρα, επίσης πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει, είναι πια πολιτική της να προωθεί την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας. Αυτό είναι επίσημη πολιτική, η οποία προωθείται με βλάβεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προωθεί και τη διάσπαση του συστήματος, του ενίου συστήματος, σε μονοπωλιακές και ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Υπάρχει παραγωγή ξεχωριστή από ό,τι είναι το δίκτυο, το σύστημα μεταφοράς και το σύστημα διανομής. Γι' αυτό και στην Ελλάδα έγινε ο ΑΔΜΙΕ, που υποτίθεται ότι λειτουργεί αντικειμενικά τους διάφορους παραγωγούς οι οποίοι θα ανταγωνίζονται στην χονδρεμπορική αγορά. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με αρκετά μεγάλη επιμονή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δίνουν πάρα πολλές ευκαιρίες και για αποκεντρωμένη παραγωγή. Η αποκεντρωμένη παραγωγή σήμερα, κατά την άποψή μου, αποτελεί την μεταφορά της αποκεντρωμένης διοίκησης στον τομέα της ενέργειας. Δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθούν τοπικοί συνεταιρισμοί, τοπικές οργανώσεις, οι οποίες θα εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές που υπάρχουν γενικά άφθονες στη φύση, και ειδικά στην Ελλάδα, και να δημιουργήσουν έτσι ένα αποκεντρωμένο σύστημα λειτουργίας του συστήματος, του όλου ενεργειακού συστήματος. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, ο ρόλος της ΔΕΗ μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Δεν είναι σε αντίθεση αυτά με το να υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί και θα έχει την κύρια ευθύνη του συστήματος. Με την κατάλληλη πολιτική και με την κατάλληλη συνεργασία μπορούν να συνεπάρχουν αυτά τα δύο μοντέλα, της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας και του κεντρικού και ενός κεντροποιημένου μοντέλου, το οποίο θα είναι και υπεύθυνο, αν θέλετε, για την εφαρμογή των ενεργειακών πολιτικών. Τώρα, το βασικό ζητούμενο εδώ πέρα είναι πώς αυτό το σύστημα θα ελέγχεται κοινωνικά. Η σημερινή κατάσταση που ένα Υπουργείο τοποθετεί μια διοίκηση και ελέγχει όλες τις βαθμίδες και κάθε απόφαση, επεμβαίνοντας άγαρμα στη λειτουργία μιας επιχείρησης σαν τη ΔΕΗ, ας πούμε, μάλλον οδηγεί σε κακές αποφάσεις και κακές πρακτικές, παρά είναι μια μορφή ελέγχους, όπως αυτή θα μπορούσε να γίνει σωστά, από μια άλλη μορφή που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και εγώ πώς μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει διαφορετικά και πολύ πιο κοινωνικά σωστά. Να πω ακόμα δύο κουβέντες, ότι σήμερα μεγάλη σημασία για τα συστήματα έχει η δουλειά που γίνεται στην τροφή της διανομής, στη χαμηλή τάση και στη μέση τάση, εκεί όπου διασυνδέονται όλες αυτές οι μικρές πηγές και οι οποίες δίνουν ευκαιρία στον καταναλωτή να γίνει και παραγωγός, να αποκτήσει μια αυτονομία ενεργειακή και βέβαια να συνεργαστεί με άλλους γειτονικούς του παραγωγούς και καταναλωτές και να φτιάξουν μικρές ομάδες μικροδικτύων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, η οποία θα μπορεί να βελτιστοποιήσει την όλη λειτουργία του συστήματος. Αυτό το μοντέλο της αποκεντρωμένης λειτουργίας των συστημάτων, αποκεντρωμένων συστημάτων, έχει ήδη αρχίσει δειλά να εμφανίζεται και στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία και στην Αμερική
όχι τόσο βέβαια από κοινότητες, όσο πέρα από τις απομακρυσμένες κοινότητες διαφόρων χωρών, μιλάω σαν το ίδιο, στο ίδιο το σύστημα, αλλά πιλωτικά γίνονται πολλά τέτοια έργα και το Πολυτεχνείο τυχαίνει να έχει αρκετά ενεργό συμμετοχή σε, όλα αυτά τα, σε πολλά από αυτά τα έργα. Τώρα, όλα αυτά είναι αυτό που λέμε το έξυπνο δίκτυο. Είναι η εγκατάσταση έξυπνων συσκευών στα σπίτια, μπορεί να μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση, μπορεί να συνεργάζονται και να βελτιστοποιούν την λειτουργία όλου του συστήματος και μπορούν να οδηγήσουν σε ένα νέο μοντέλο ενέργειας. Πιστεύω δηλαδή ότι εδώ πέρα η τεχνολογία και βέβαια ένα άλλο μοντέλο κοινωνίας και πολιτικής μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να καλύψει τους πυλώνες αυτούς τους οποίους προανέφερα. Οικονομίας, ασφάλειας και περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος. Αυτά προς το παρόν.